Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με θέμα «Εκδίωξη, ανταλλαγή και υποδοχή των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πεζογραφίας των Μικρασιατών, οι περιπτώσεις της Διδός Σωτηρίου», του Φώτη Κόντογλου και των Ελλαδιτών συγγραφέων. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5. Τη χαρά και η τιμή είναι δική μου πάντα, κύριε Παπά, και χαίρομαι που και ξανά που βρίσκω. Δόση της Διδούς Σωτηρίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, λέμε της Διδός. Mm-hmm. Αυτό θα μου συγχωρέσετε, δεν αφορά εσάς. Κάποιοι δημοσιογραφίσκοι ξυπασμένοι κάθε φορά καθοδηγούν και οδηγούν δεν ξέρω πού την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Λοιπόν, η Διδό της Διδούς είναι στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Όπως η Σαπφό της Σαπφούς. Εξάλλου θα μπορούσατε να πείτε και εμένα της Μαντούς. Mm-hmm. Αυτό μου το κάνανε για πλάκα. Εμένα με λένε Μαντό από τότε που με βαστήσανε μετά. Αδαμαντία, με είπανε Μαντώ αμέσως και η μάνα μου με λέει ακόμα όταν μπορεί Μαντώ της Μαντός είναι αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, στο νεοελληνικό λέμε Διδό, Διδός, τη Διδός. Πολύ ωραία. Τη Σαπφούς, άμα θέλεις, πες το όταν μιλάς για την αρχαία Σαπφό. Mm-hmm. Όχι για τις νεοελληνικές. Απολύτως κατανοητό, κυρία Μαλάμου. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, έτσι πιο συγκεκριμένα. Να δώσουμε έτσι ένα πρώτο στίγμα, μια πρώτη γεύση αν θέλετε, για αυτά τα χαρακτηριστικά της πεζογραφίας των Μικρασιατών. Είναι ιδιαίτερα, είναι συγκεκριμένα? Θα έλεγα πως ναι. Δηλαδή υπάρχει πρώτα, θα ήθελα να το χωρίσουμε όπως ήδη το είπατε και το είχαμε προσυνεννοηθεί. Είναι μια τεράστια βιβλιογραφία και μια τεράστια παραγωγή και αλίμον αν δεν ήταν αυτό το μεγάλο τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής. Οπότε έχουμε δύο ειδών συγγραφείς, έχουμε τους Μικρασιάτες και τους Ελλαδίτες που διαφορετικά θα βλέπουν όλο το θέμα της προσφυγιάς στη συνέχεια η δική μας, η ντόπιοι εδώ δηλαδή, οι οποίοι το βλέπουν με μία απόσταση. Τα χαρακτηριστικά των Μικρασιατών συγγραφέων είναι πρώτα και κύρια η νοσταλγία. Και η λέξη νοσταλγία είναι, ξέρετε, είναι αντιδάνειο, να πάλι με τη γλώσσα, αντιδάνειο από τα γαλλικά. Αντιδάνειο λέμε αυτό που το πήρε κάποιος ως δάνειο και μετά το ξαναπήραμε εμείς, αντιδάνειο. Φτιάξανε οι Γάλλοι τη λέξη νοσταλγή από τις ελληνικές λέξεις νόστος, ξέρουμε όλοι ότι η Οδύσσια είναι ένας νόστος, το ταξίδι της επιστροφής, και άλγος, ο πόνος, λέμε αναλγητικό. Και γύρισε στα ελληνικά νοσταλγία. Αυτό το άλγος του νόστου είναι το χαρακτηριστικό και η εξειδανίκευση επίσης σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι στην περίπτωση του Κόντογλου. Οι Ελλαδίτες βλέπουν πιο αντικειμενικά, πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Δηλαδή στους Μικρασιάτες λειτουργεί η τραυματική μνήμη και αυτό το άλγος του νόστου, η νοσταλγία που μπορεί να εξειδανικεύει, συνήθως για όλους είναι ο χαμένος παράδεισος. Αν είναι αρχέτυπο, τα παιδικά μας χρόνια είναι μια αρχιετυπική κατάσταση για όλους, μας είναι εξειδανικευμένα. Όλοι ήμασταν ως παιδιά στον παράδεισο. Και δύσκολα να είναι όλων μας τα χρόνια, πάντα εξειδανικεύονται. Τότε ήταν αλλιώς. Φανταστείτε τώρα όταν αυτή η πατρίδα χαθεί. Και για τους Ελλαδίτες είναι η ρεαλιστική ματιά. Η πιο αντικειμενική, η πιο που τοποθετεί τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Δύο διαφορετικοί λοιπόν τρόποι προτείνονται από την εγχώρια, ας το πούμε έτσι, μάλλον από την ελλαδική λογοτεχνία, και ένας διαφορετικός από τους Μικρασιάτες, και είναι και θα λέγαμε και φυσικό αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπατε, κουβαλάνε το τραύμα, κουβαλάνε την νοσταλγία. Θα λέγαμε ότι υπάρχει και μια έκρηξη συναισθηματισμού σε πολλά από αυτά τα έργα των Μικρασιατών. Βεβαίως. Ακόμα και στην... να σας διαβάσω ένα δείγμα. Πήγαμε λίγο ανάποδα, θα ξαναγυρίσουμε μάλλον. Από την Διδό Σωτηρίου, έτσι, αυτό το εμβληματικό βιβλίο, δεν το συζητάμε, που έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 15 γλώσσες. Το 1962 που πρωτοεκδόθηκε από τότε μέχρι σήμερα, έχει ξεπεράσει τις 400.000 αντίτυπα στις πωλήσεις.
Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο και στην Τουρκία, όπως λέει το πιστόφυλλο του βιβλίου, είχε συγκλονιστική απήχηση, μεταφρασμένο στα τουρκικά. Ακόμα και η Διδόσο Τυρίου, στο οποίο ακούμε την ιστορία του Μανώλη Αξιώτη, ενός λιμενεργάτη στη συνέχεια, ενός ανθρώπου λεβέντη της Ανατολής που πέρασε τα πάνδυνα και επεβίωσε, έχουμε ένα κείμενο, σας διαβάζω ένα ελάχιστο, από την αρχή ακόμα, από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Αν υπάρχει αυτό που λένε παράδεισος, το χωριό μας, ο Κυρκιντζές, ήταν ένα δείγμα του. Κοντά στο Θεό ζούσαμε, ψηλά, ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά και ξαγναντεύαμε ολόκληρο τον καρπερό κάμπο της Έφεσος, που ήταν δικός μας, είχαμε τη θάλασσα. Ώρες δρόμου, όλο σικομπαχτσέδες και λιόδεντρα, καπνά, μπαμπάκια, στάρια, καλαμπόκια και σουσάμια. Μεγαλοτσιφλικάδες δεν είχαμε στον Κυρκιντζέ να ρουφούν το μεδούλι μας. Δύσκολο να μας φάει εμάς εκείνη την εποχή το αμανάτι, τα ανέχειρα. Ο κάθε χωριανός ήταν νοικοκύρης στη γη του. Είχε το δίπατο σπίτι του, είχε και τον εξοχικό κούλα του, τον πύργο του, με ποστάνια, καρυδιές, μυδαλιές, μήλιες, αχλαδιές και κερασιές. Και δεν ξεχνούσα να φυτεύει και ανθόκηπους για το κέφι του. Σταματάω εδώ. Ήδη αρχίζοντας αυτό το ζωφερό εν πολλής και φοβερό βιβλίο της Διδόσου Σωτηρίου. Άλλωστε ο τίτλος είναι τόσο ενδεικτικός, ματωμένα χώματα. Ξεκινάει, θα έλεγα, με αυτή την νοσταλγία. Έχετε ένα αντίστοιχο, νομίζω, στον Κόντοκλου, βέβαιως, στο αρχαίοι ανθρώποι της Ανατολής. Μπορείτε και το Μυρολόι, νομίζω, δύο κείμενα, διαβάζετε τόσο ωραία. Θα τα διαβάσουμε λοιπόν και θα μας τα σχολιάσετε εσείς αμέσως μετά. Στο αρχαίοι ανθρώποι της Ανατολής, λοιπόν, αναφέρει ο Κόντογλου, πρόλυγα χρόνια ακόμα μπορούσες να βρεις εκεί μέσα από εκείνη τη γενεά των αρχαίων ανθρώπων που δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη σαν κι αυτούς που διαβάζουμε στις ιστορίες των παλαιών Ελλήνων και που τις συντεριάξανε ο Γεροόμηρος, ο Ισίωδος, ο Ηρόδοτος, ο Θεόκριτος, καθώς και στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν αρχαίοι Έλληνες μαζί και Ανατολίτες χριστιανοί. Πράοι και αθώοι άνθρωποι. Σαν να τους απόκλεισε η φύση σε εκείνο το ευλογημένο στενοθάλασσο και απομείνανε όπως βρεθήκανε πριν από χιλιάδες χρόνια, ίδιοι και απαράλλαχτοι από τότες που ήτανε ειδωλολάτρες και πιστεύανε στα ξύλα, στα άστρα και στα δέντρα. Μα το παράδοξο είναι πως δεν ήτανε άγριοι, πονηροί και μοβόροι, μαχαιροβγάλτες και ακοινώνητοι. Σαν παιδιά αγαπούσανε τις ιστορίες, όλα τα πιστεύανε, καλοσύνη είχαν στην καρδιά τους. Βαστούσανε στο χωριό σπίτια με όλη την τάξη. Κλέφτες δεν ήτανε, ψέματα δεν λέγανε, τη δουλειά την αγαπούσανε, τον ξένο σαν αδερφό τους τον είχανε. Και τούτο επειδή ζούσανε με μεγάλη απλότητα και ήταν ευχαριστημένοι με λίγα πράγματα και δεν χρειαζόντανε μηδέ το ψέμα, μηδέ την κλεψιά, μηδέ το σκοτωμό για να πληθύνουνε την καλοπέρασή τους. Και από το δεύτερο απόσπασμα με τον τίτλο «Μυρολόγοι» διαβάζουμε. «Μυρολογώ την κουρσεμένη πατρίδα μου, τα υβαλή της Μικράς Ασίας και μαζί τη ζεστή φωλιά μου, το υποστατικό που ζούσα αποτραβηγμένος. Ήταν ένα βραχόβουνο, μια χερσόνησο που μ' αφήσανε κληρονομιά οι μπαρμπάδες μου. Είχανε ζήσει και πεθάνει απάνω εκεί, πάπου προς πάπου, καλογέρι πιο πολύ. Ζήσανε ήσυχα και φυσικά, έχοντας τα πρόβατά τους, τα χωράφια τους, τα μπέλια τους και τόνα και τάλο τους. Δεν είναι τώρα καλή στιγμή και ευκαιρή θέση για να πω το τι ήταν αυτό το νησί, τι λογής ζωή περνούσανε οι ανθρώποι του. Τι ομορφιές πέρα από κάθε φαντασία το στολίζανε. Τι ανθρώποι της στεριάς και της θάλασσας το κατοικούσανε. Τις παράξενες ιστορίες τους. Τις φουρτούνες, τις ανεμοζάλες που το δέρνανε. Και την αθόλωτη ευτυχία που έβγαινε απ' όλα του. Τώρα, στο μυρολόγιο που γράφω, κλαίγω για το χαμό του. Μα το πόσο πονώ, καταλαβαίνω πως δεν θα μπορέσω να το πω με λόγια ποτές μου. Αυτά ήταν λοιπόν τα δύο αποσπάσματα, ο λόγος σε εσάς, κυρία Μαλά.
θα το πω στα κοινά νεοελληνικά. Από το Ιβαλή, η πατρίδα μου που έχω μπροστά μου, ξεκινάει, αυτό είναι πιο κάτω που είπατε, να δώσουμε μόνο τα κεφάλαια. Θρηνητικός πρόλογος, που είναι στο ύφος σχεδόν του κειμένου που διαβάσατε. Και έπειτα είναι το συναξάρι ο Άγιος Γιώργης, ο Χιοπολίτης, που είναι ο προστάτης Άγιος του Αϊβαλιού, Αϊβαλή, Αϊβαλίκ στα τουρκικά. Ήταν αρχαίες Κιδονία, οι Κιδονιές, ο τόπος με τις Κιδονιές. Είναι η πατρίδα του Κόντουγλου, όπως ξέρουμε, και του Ήλια Βενέζη. Το Αϊβαλή, τα Μοσχονίσια και η αρχαία Πορό Σελήνη, το Μυρολόγι, που είναι μεγάλο, πιο μεγάλο κείμενο, εσείς διαβάσατε το τρισαγωγικό, τα Μπουγάζια του Αϊβαλιού, έχουμε μια τοπιογραφία δηλαδή, που περιγράφει με αυτό όλο τον καημό και τις νοσταλγίες που σας είπα, και ζωγραφίζει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σπουδαίος ζωγράφος και αγιογράφος ο Κόντουγλου, μόνος του πήρε πάνω του την αναγέννηση της βυζαντινής ζωγραφικής, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Αρχαίοι άνθρωποι της Ανατολής, η Λωτοφάγη, η Νησοπούλα, παραμονή Χριστούγεννα, Χριστούγεννα στη Σπηλιά, Αγιασμένες Μέρες, ο καπετάν Στέλιος και ο Βασίλης Εφέντης, Πρωτοχρονιά στην Αγία Παρασκευή, το γνωστότατο το ευλογημένο το Μαντρί, τα φώτα στο Ευαλή, οι Αποκριές και οι 12 Θεοί, που εδώ είναι ένα φωτεινό ιντερμέτζο, θα έλεγα, οι Αποκριές και τα φώτα. Και οι 12 θεοί που μεταμφιέζονται οι άνθρωποι και γίνεται, είναι πάρα πολύ αστείο το κείμενο. Το πώς μετά μεθάνε και βγαίνουν όλες οι περικεφαλαίες και όλα και φαίνονται οι μουστάκες τους και πεθαίνουν όλοι στα γέλια, μεθυσμένοι τύφλα όλοι. Είναι πολύ χαριτωμένο. Πρωτομαγιά, ο Στριγκάρος και άλλα ιστορικά γραμμένα από το Φώτη Κόντουγλου και πλουμισμένα με ζωγραφιές από το χέρι του. Όπως γράφει ο ίδιος. Όλο το βιβλίο είναι στο χώρο της μνήμης και της νοσταλγίας. Και βέβαια επόμενο είναι, γιατί η μνήμη, μην ξεχνάμε, ανήκει στις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερη, κατηγορία, αριστοτελική κατηγορία που ορίζει τον άνθρωπο. Κατηγορία στα αρχαία ελληνικά, όπως και κατηγορία μας, σημαίνει ιδιότητα, όχι συκοφαντία. Η κυριότερη ιδιότητα του ανθρώπου, κατηγορία του ανθρώπου, λέει ο Αριστοτέλης, είναι η αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Αυτή η μνήμη του γενέθλιου τόπου είναι η ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα, θα λέγαμε. Όπως μας παραδίδεται στη λογοτεχνία από τον Όμηρο. Η Οδυσσέας θα σωθεί από τη μάγισσα Κίρκη, γιατί θυμάται την πατρίδα, ενώ οι συντροφοί του θα μεταμορφωθούν σε γουρούνια και θα χαθούν. Και θα γυρίσει μόνο του. Επόμενα είναι λοιπόν, και εκεί σώζονται όλα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το χώμα, λατινικά λένε πολύ ότι είναι πολύ σχετικό, κατά μία άποψη είναι τα παρασπαρμένα ελληνικά. Χώμα, χώμο, στα λατινικά είναι ο άνθρωπος. Και το σώμα είναι και σήμα στην ορφική θεολογία, ας πούμε, των αρχαίων Ελλήνων. Σήμα, σημαίνω, είναι το μνήμα. Το μνήμα και το σήμα είναι συνώνυμες λέξεις στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή το μνημείο, ο τάφος, και το σώμα είναι ετυμολογικά συγγενή. Οπότε όταν ξεχάσεις, το γίνεσαι γουρούνι, την πατρίδα, και επόμενο είναι να είσαι άνθρωπος όσο θυμάσαι. Για τους αρχαίους αυτό ήταν η damnatio memoriae, η καταστροφή, ο αφανισμός της μνήμης. Ήταν πολύ μεγάλη δυστυχία. Γι' αυτό και οι τάφοι, τα σήματα, το δημόσιο σήμα, το δημόσιο νεκροταφείο, θυμηθείτε τον κεραμικό, ήταν χτισμένο στον κεντρικότερο δρόμο που οδηγεί στην Αθήνα. Και διάβαζες το όνομα του νεκρού, το έδειχνες, οι αρχαίοι διαβάζανε μεγαλοφόνος. Και έλεγες ενθάδεκείται φίλων, αν ήρ φιλόξενος. Και έτσι σωζόταν η μνήμη. Αυτά για προ Χριστού, αλλά και για μετά Χριστόν όλοι ξέρουμε τι σημασία έχει. Αυτό λοιπόν τη μνήμη διασώζει η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα. Όσο θυμάσαι όμως εξιδενικεύεις κιόλας, έτσι, ειδικά όταν αυτό μιλάς για την πατρίδα. Ναι, ναι. Βέβαια θα ήθελα λίγο, αν δεν έχετε αντίρρηση, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Παρακαλώ. Και να σας διαβάσω μια συγκλονιστική σελίδα από τις διδόσεις του Τηρίου, τα ματωμένα χώματα, γιατί να πάρουμε λίγο τα πράγματα με μια σειρά σχετική, τα πήραμε, αλλά in medias res, ξεκινήσαμε από την νοσταλγία. Είναι η ώρα της σφαγής στη Σμύρνη που δεν το πιστεύουν. Η φωτιά απλωνόταν παντού, ντουμάνια σε ουρανός. Μαύρα σύννεφα ανηφορίζανε και μπερδευόταν το ένα μετάλλο. Κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος,
τρελός από φόβο. Αρχίνησε να τρέχει από όλα τα στενοσόκακα και τους βερσενέδες και να ξεχύνεται στην παραλία σαν μαύρο ποτάμι. «Σφαγή, σφαγή, Παναγιά βόηθα, προφτάστε, σώστε μας». Η μάζα πυκνώνει, δεν ξεχωρίζει ανθρώπους. Μα ένα μαύρο ποτάμι που κουνιέται πέρα δόθε επιπλημμένα. Δίχως να μπορεί να σταθεί, ούτε να προχωρήσει. Μπρος θάλασσα, πίσω φωτιά και σφαγή. Ένα αχώς κατρακυλάει από τα βάθη της πολιτείας και σπέρνει τον πανικό. Τούρκοι, τσέτες, μας φάζουνε. Έλεος. Η θάλασσα δεν είναι πια εμπόδιο. Χιλιάδες άνθρωποι πέφτουνε και πνίγονται. Τα κορμιά σκεπάζουνε τα νερά, σαν να είναι μόλος. Οι δρόμοι γεμίζουνε και αδειάζουνε και ξαναγεμίζουνε. Νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά, ποδοπατιούνται, σπρώχνονται, λιποθυμούνε, ξεψυχούνε. Τους τρελαίνουν οι χαντζάρες, οι ξυφολόνιχες, οι σφαίρες των τσέτιδων. Βούρκε λαταλάρ, χτυπάτε τους κερατάδες. Το βράδυ το μονοφόνι κορυφώνεται. Η σφαγή δεν σταματά. Μόνον όταν τα πλοία ρίχνουνε προβολής, γίνεται μια πρόσκαιρη ησυχία. Μερικοί που καταφέρανε να φτάσουν ζωντανοί ίσα με τη Μαούνα, μας ιστορούνε το τι γίνεται έξω στις γειτονιές. Οι τσέτες του Μπεχλιβάν και οι στρατιώτες του Νουρεντίν τρώνε ανθρώπινο κρέας. Σπάζουνε, πλατσικολογούνε σπίτια και μαγαζιά. Όπου βρούνε ζωντανούς, τους τρεβούνε όξο και τους βασανίζουνε. Σταυρώνουνε παπάδες στις εκκλησίες. Ξαπλώνουνε μισοπεθαμένα κορίτσια και αγόρια πάνω στις Άγιες Τράπεζες και τα τιμάζουνε. Από τον Άι Κωνσταντίνο και το Ταραγάτς ίσαμε τον Μπαλκότσοβα το τουρκικό μαχαίρι. Θερίζει. Η φωτιά όλη νύχτα αποτελειώνει το χαλασμό. Γκρεμίζονται τείχοι. Θρηματίζονται γυαλιά. Οι φλόγες κριτσανίζουνε μαδέρια. Έπιπλα κεφτούνε σιδερικά. Ξεμεθεμελιώνουνε την πολιτεία ολόκληρη. Απλώνουν πάνω στα έργα των ανθρώπων και τα διαλύουνε. Σπίτια, εργοστάσια, σχολιά, εκκλησίες, μουσεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, θέατρα. Αμύθιτη θησαυρή, κόποι δημιουργίες αιώνων, εξαφανίζονται και αφήνουν στάχτη και καπνούς. Και αυτό το φοβερό βιβλίο τελειώνει με τις τελευταίες λέξεις του αποχαιρετισμού και της νοσταλγίας που ξαναείπαμε. Τόσα φαρμάκια, τόση συμφορά και με ένα ο νους να γυρίσει θέλει πίσω στα παλιά. Να ήταν λέει ψέμα όλα όσα περάσαμε και να γυρίζαμε το ραδά στη γη μας, στους μπαξέδες μας. Στα δάση μας με τις καρδερίνες, τις κάριες και τα πετροκοτσίφια, στα περιβολάκια μας με τις ματζουράνες και τις ανθισμένες κερασιές, στα πανηγύρια μας με τις όμορφες. Αντάρτη του Κιορμεμέτ, οι Τούρκοι που ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους ζούσαν ήσυχα, χαιρέτα μου τη γη όπου μας γέννησε. Σαλάμ Σοηλέ, ας μη μας κρατάει η κακία που την ποτίσαμε με αίμα. Ανάθεμα στους αίτιους. Εδώ, κυρία Μαλιά μου, περιγράφονται εικόνες, όχι μόνο εικόνες μιας ιστορικής καταστροφής, αλλά θα ήθελα λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό, με βάση το απόσπασμα που μας διαβάσατε, αλλά εικόνες μιας άλωσης ενός κόσμου, ενός ξεριζωμού. Είναι κάτι παραπάνω. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι παραπάνω από μια ιστορική συγκυρία και καταστροφή. Όχι, όχι. Και δεν είναι ατομική μνήμη, είναι συλλογική, ναι. Είναι εθνική, είναι παγκόσμια μνήμη. Δηλαδή είναι. Είναι καταστροφή, ξέρετε, η ιστορία. Είναι πάρα πολύ φιδωλή στους χαρακτηρισμούς. Όταν λέει Μέγας, Μέγας Αλέξανδρος, Μέγας Κωνσταντίνος, είναι Μέγας. Είτε μ' αρέσει εμένα, είτε δεν μ' αρέσει στον καθένα μας. Δεν δίνει εύκολα χαρακτηρισμούς. Δεν υπάρχει άλλος όρος έτσι τόσο βαρύς. Καταστροφή είναι μία. Δεν είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η καταστροφή είναι το 1922. Και είναι αυτό ακριβώς που λέει τώρα ο Μυριβίλης, θα περάσω μετά σε εκείνα, πώς ζούσαν οι άνθρωποι κάποτε. Σαν ήθελε να μιλήσουν σε χριστιανό οι Τούρκοι, αν μου επιτρέπετε, μήπως κουράζομαι τα πολλά κείμενα. Ίσα-ίσα δίνουμε παραδείγματα και νομίζω ότι μεταφέρουμε και εικόνες και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν οι λογοτέχνες. Το ίδιο γεγονός. Πολύ περισσότερο από τα δικά μου φτωχά λόγια. Νομίζουμε ότι είναι πλούσια τα λόγια σας, αλλά είναι πλουσιότερη η αναφορά που γίνεται από τους λογοτέχνες στο συγκεκριμένο. Στην Παναγιά τη Γοργόνα, που θα αναφερθώ αμέσως μετά, του Στρατή Μυριβίλη, από τα 54 κεφάλαια, τα 9 πρώτα αναφέρονται στην προσφυγιά και την εγκατάσταση, λέει
σαν ήθελαν να μιλήσουν σε χριστιανό, έλεγαν κουμπού, γείτονα πάνε να πει. Ναι. Τα λόγια τους ήταν λίγα. Δεν χειρονομούσαν, δεν γελούσαν και δεν ξέραν το ψέμα και τ' άδικο. Πώς ζούσαν ελληνικά οι λαοί δηλαδή. Γι' αυτό πίστευαν το κάθε τι σαν απονήρευτη που ήταν. Και ξαφνικά σηκώθηκε ο πόλεμος. Ένα παραπέτασμα από φωτιά και καπνό πέρασε. Τα σκέπασε και τα πνίξε όλα. Χάθηκε η γη η ευτυχισμένη, τα βουνά και τα ποτάμια της. Χάθηκαν οι πολιτείες με τους χαρούμενους δρόμους. Οι εκκλησίες με τα καμπαναριά, τα άσπρα. Χάθηκαν οι κάμποι και τα ζωντανά που μου κάνιζαν και γύριζαν πίσω με το λιόγερμα, με τα μεγάλα χαλκοματένια κουδούνια στο λαιμό. Χάθηκαν και οι ανθρώποι, οι καλοπροαίρετοι με τα ξάστερα πρόσωπα και τα φαρδιά ρούχα. Λες κι άνοιξε η γης και τα κατάπιε όλα. Ένα γέλασμα του ματιού, λες και ήταν, από αυτά που ξελογιάζονται οι στρατοκόποι στην έρημο. Θα γονατίσουν κεφαλοκρουσμένοι από τον ήλιο. Παραλουισμένη από την καΐλα της δίψας. Δηλαδή μια παρέστηση. Σαν να ήταν μια παρέστηση στην έρημο που βλέπουμε τις Οάσεις. Από εκείνη την μέρα δεν ξανάπανε. Πέρα. Λέγανε πέρα η Μυτιλινή και εννοούσαν την αντικρινή αιωλική γη. Ναι. Αυτά από ελλαδίτη συγγραφέα. Ναι. Και θα δούμε και άλλα παραδείγματα στη συνέχεια με τη βοήθειά σας. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Μια ακόμη εκπομπή μνήμης λοιπόν, που θα λέγαμε ότι εμπεριέχεται μέσα σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5 στους Μικρασιάτες που έφυγαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο, που ξεριζώθηκαν καλύτερα από τον τόπο τους, έφτασαν στον ελλαδικό χώρο, στον ελλαδικό κορμό. Μια ακόμα εκπομπή μνήμης που στηρίζεται σε μνήμες. Σε μνήμες της καταστροφής, οι οποίες στα χέρια επιδέξιων τεχνητών του λόγου γίνονται λογοτεχνία. Πολλά και ενδιαφέροντα παραδείγματα λοιπόν ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή από την καλεσμένη μας, την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να συνεχίσουμε με το Μυριβίλη, κάτι άλλο. Ήθελα να προσθέσω μερικά ονόματα ακόμα, πάρα πολύ σημαντικά, μικρασιατών συγγραφέων. Ένα από τα πολύ σημαντικά μυθιστορήματα είναι του Χατζηφράγκου. Του Κοσμάπολίτη. Του Χατζηφράγκου ήταν ένας μαχαλάς, μια μεγάλη γειτονιά στη Σμύρνη. Και εκεί μέσα από την ανάκληση της μνήμης, ο συγγραφέας θυμάται τα παιδικά του χρόνια και τα εφηβικά, περνούν όλες οι σκηνές της ευτυχίας και υπάρχει ένα συγκλονιστικό, δεν θα διαβάσουμε τώρα, απλώς το λέω να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, ένα συγκλονιστικό κεφάλαιο που λέγεται Πάροδος. Όπου η πάροδος είναι όρος της αρχαίας τραγωδίας, η είσοδος του χορού στην ορχήστρα, στο θέατρο. Και ξαφνικά είναι σαν να έρχονται όλοι αυτοί, είναι η ώρα της καταστροφής, δίνεται αυτό το κομμάτι της παρόδου με ένα ανεπανάληπτο τρόπο. Ξαναλέω, στο μεθυστόρημα του Χατζηφράγκου, του Κοσμάπολίτη. Επανέρχομαι. Από τους άλλους βέβαια τα εμβληματικά ακόμα έργα είναι η ιστορία ενός χμαλώτου του στρατή Δούκα, που είναι πραγματική ιστορία. Ναι. Ενός εχμαλώτου που την αφηγήθηκε στο συγγραφέα, φυσικά ο συγγραφέας προσέθεσε τη δική του γλώσσα και έτσι έχουμε και τη σχετική μυθοπλασία, αν και όλο είναι ουσιαστικά μια μαρτυρία. Αλλά πάντα παρεμβαίνει ο συγγραφέας, αλλά πάμε αλλού. Έχουμε ακόμα από τον Τάσο Θανασιάδη και αυτό που νομίζω το έχει πρόσφατα ή το έχει ακόμη, δεν ξέρω, η τηλεόραση, παλιά σειρά του «Τα παιδιά της Νιώβης». Έχουμε τον Πετσάλη Διομίδη, έχουν γράψει πάρα πολύ, δηλαδή και Ελλαδίτες. Ο Αθανασιάδης είναι Μικρασιάτης. Το πώς κάποιος από τις ροές του χαιρετάει από το καράβι, Σμύρνη, πολύ αγαπημένη, πώς σε φεύγεις και υπάρχει μια αποστροφή προς την πόλη, σε αυτό, στα παιδιά της Νιώμης. Υπάρχει Μελπό Αξιώτη, πολύ σημαντική. Και ακόμα από τους άλλους, δηλαδή ακόμα και νεότεροι, θα επανέλθω σε αυτούς. Αυτά στην λογοτεχνία του Μεσοπολέμου. Μεσοπόλεμος, έτσι το διάστημα μεταξύ των δύο πολέμων, από τον πρώτο παγκόσμιο στο δεύτερο, που είναι πολύ νοπή η μνήμη, η τραυματική μνήμη. Μετά έχουμε τους Ελλαδίτες, σε αυτούς ανήκει η Τατιάνα Σταύρου, η πρώτη συγγραφέας επίσης μικρασιάτισσα, η οποία για πρώτη φορά το 1936, και μάλιστα γυναίκα, γράφει το μυθιστόρημα «Οι πρώτες ρίζες».
Δεν είχε βέβαια μεγάλη απήχηση που αφορά το μυθιστόρημα την εγκατάσταση των προσφύγων στην νέα πατρίδα, μητέρα, μάλλον μητριά. Και σε διάρκεια ενός χρόνου δίνει την ιστορία των ηρώων της, μάλλον των ηρωίδων της, όχι των ηρώων της, που χωρίς να έχει το έργο ιδιαίτερη απήχηση, είπα, και μιλάει εκεί για την τραυματική εμπειρία της υποδοχής και την τραυματική εμπειρία βέβαια της καταστροφής, τόσο που αρνούνται να πούν το όνομα. Είναι το σχήμα του εφημισμού που υπάρχει από την αρχαία Ελλάδα. Δεν λένε η καταστροφή. Υπάρχει μια ηρωίδα, η Θεία Άννα, λέει, είμαι τόσο φοβισμένη ακόμη, μετά από χρόνια εννοείται, τόσο τρομαγμένη από εκείνο το κακό που δεν μπορώ να συνεφέρω. Η καινούρια πατρίδα για τους πρόσφυγες στο έργο αυτό είναι ο άσχημος, άχαρος, ο νέος, ο άγνωστος τόπος, η ξενιδιά κάποτε. Όλα αυτά είναι προσδιορισμοί των προσφύγων που πάνε να ριζώσουν. Ξεριζωθήκαμε, έχουμε τις δύο έννοιες, ξεριζωμός και νέο ρίζωμα. Αυτή η άρνηση να χρησιμοποιηθεί η λέξη της καταστροφής είναι και μια άρνηση για το άσχημο αυτό παρελθόν. Γιατί είναι, βέβαια, για την τραυματική μνήμη, βεβαίως. Όλο το κακό δεν... Πώς λέει ο Σεφέρης, γιατί η φρίκη δεν κουβεντιάζεται, γιατί είναι ζωντανή. Ναι. Δεν κουβεντιάζεται. Και είναι ο μεγάλος ποιητής της. Τα σπίτια που είχαμε τα πήραν, μιλήσατε νομίζω χθες για τον Σεφέρη, οπότε περιτέλει. Έτυχε το κυνήγι να είναι καλό στις μέρες του. Ήθελα να σταθώ. Υπάρχουν δηλαδή, ανέφερε μερικά από τα έργα, γιατί αξίζει να διαβάσουμε και άλλα πέρα από τα γνωστά. Θα ήθελα να, και στη νεότερη, στη μεταπολεμική λογοτεχνία, έχουμε πολύ σημαντικά κείμενα. Δηλαδή, χιλιάδες σελίδες έχουν γραφτεί και λογοτεχνικές, φυσικά και μαρτυρίες. Το ξαναείπαμε και είναι αυτονόητο. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα και έτσι πάει. Ήθελα όμως λίγο πάλι στο Μυριβίλη να σταθώ, που με το βλέμμα του Ελλαδίτη συγγραφέα περιγράφει, χωρίς αν θέλετε αυτό που είπαμε, το συναισθηματικό φορτίο του ίδιου που υφίσταται την καταστροφή, το πώς φτάνουν στην πατρίδα, στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο, αποβιβάζονται στη σκάλα της Λέσβου, που είναι η πατρίδα του συγγραφέα, οι πρώτοι πρόσφυγες, που κάποτε ερχότανε και ψαρεύανε, ήταν ο πέρα τόπος, όπως προείπαμε. Είναι πολύ μικρό. Έβγαιναν ανάκατοι από τις βάρκες, άντρες, γυναίκες, μωρά. Τα πρόσωπά τους ήταν άπλυτα, χαλκοπράσινα, τα δόντια σφιχτά κλειδωμένα. Κοιτούσαν γύρω με κόκκινα μάτια πρισμένα από την αγρύπνια. Είχαν τους λεβωμένους τους μαζί. Βγάλανε και κάτι σκοτωμένους. Σταματάω εδώ γιατί είναι πολύ φρικτές οι περιγραφές παρακάτω. Ο ρεαλισμός μέχρι νατουραλισμού στον Μυριβίλη είναι φωτογραφικό σχεδόν. Το πώς νομίζουν ότι το παιδί είναι ζωντανό και το παιδί το κρατάει η μητέρα στην αγκαλιά, σαν ζωντανό είναι ήδη πεθαμένο. Αφήνω. Ήθελα να σταθώ ακόμη σε αυτό το μυθιστόρημα, στην Παναγιά τη Γοργόνα, που είναι η περίφημη τριλογία, το τρίτο μυθιστόρημα της τριλογίας του Μυριβίλη, η τριλογία του πολέμου, όπως λέγεται. Τα άλλα δύο μυθιστορήματα είναι η ζωή εν τάφο, το δεύτερο είναι η δασκάλα με τα χρυσά μάτια και το τρίτο η Παναγιά η Γοργόνα. Το πρώτο αναφέρεται στα χαρακόμματα του βαλκανικού μετώπου, στο μέτωπο έχουμε δύο, το ανατολικό και το δυτικό μέτωπο, εδώ είμαστε στο ανατολικό, εν είδη επιστολών στην αγαπημένη γράφει ο ήρωας, ο Λοχίας, το προσωπείο του συγγραφέα, εμπειρίες από τον πόλεμο, είναι ένα φοβερό βιβλίο, ένα ντοκουμέντο, και πάλι περνούν μέσα ιστορίες της Ανατολής, στη ζωή εν τάφο που είναι η ζωή στα χαρακόμματα. Στη συνέχεια, στη δασκάλα με τα χρυσά μάτια, παρά το ερωτικό σε μεγάλο βαθμό περιεχόμενο, πάλι βρίσκομαι τους πρόσφυγες, γιατί οι περισσότεροι είναι. Βρίσκουμε σελίδες που αφορούν την εγκατάσταση των προσφύγων. Αλλά το αποκορύφωμα, όπως ξαναείπα, είναι η Παναγιά η Γοργόνα, όπου είναι το εκκλησάκι που είναι στο μόλο της, και σήμερα υπάρχει, της σκάλας στη Μουριά, το επίνιο της Μουριάς,
της Μυτιλίνης, στη Σικαμιά της Μυτιλίνης, η Μουριά, που έγραφε, μάλιστα υπάρχει και η Μουριά, η συγκεκριμένη που έγραφε ο συγγραφέας, το καφενείο που καθόταν. Κάποιος ζωγράφησε, ενδεχομένως να είναι και Θεόφιλος, να μην το ξέρουν ή να μην το ξέρανε, την Παναγία, όπως είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου, από τη μέση και κάτω Γοργόνα, όπως ξέρουμε, και από τη μέση και πάνω η εικόνα της Παναγίας με το μαφόριο και όλα τα άλλα. Ένας λαϊκός ζωγράφος, και από εκεί πήρε το εκκλησάκι και το βιβλίο, Η Παναγιά η Γοργόνα, τον τίτλο. Το θεωρώ προσωπικά όλη την τριλογία του Μυριβίλη και τον Βενέζη και όλα αυτά, επειδή ξέρετε είναι τα εφηβικά μας αναγνώσματα, είναι ιερά βιβλία για μένα, ας πούμε, και για πολλούς άλλους, πιστεύω. Και όσο και να είμαι μετά από χρόνια, να τα ξαναδιαβάζω με το αυστηρό μάτι, ξέρω εγώ, του φιλολόγου, δεν μπορώ να τα δω με την ίδια αντικειμενικότητα. Λοιπόν, στην Παναγιά τη Γοργόνα έχουμε την 9 κεφάλαια από τα 54. Μετά πάει στο κορίτσι στη Σμαραγδί, την ηρωίδα του, η οποία ενέπνευσε επίσης, εμπνευσμένη κάποια από τις σκηνές από το Μυρολόγιο της Φώκιας. Συγγνώμη, από το όνειρο στο κύμα του Παπαδιαμάντη. Πώς γεωργείται η λογοτεχνία και πώς κυκλοφορούν τα σπέρματα της μεγάλης λογοτεχνίας. Τα πρώτα 9 κεφάλαια αναφέρονται, όπως ξανά είπα, σε αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι που έρχονται, οι βασανισμένοι άνθρωποι της Ανατολής, που πριν ήταν, είχαν ένα πέρασμα, μια τσιγαριά δρόμος, λέει, να φτάσεις απέναντι. Τώρα έρχονται στην αρχή πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά βλέπετε ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Αρχίζουν και φτιάχνουν τα σπίτια, δέχονται τις παροχές που δίνει η πολιτεία, τον κλήρο, το κομμάτι γης που τους δίνει κάποια στιγμή, εκτός από κάποιους που δεν μπορούν με τίποτα να δεχτούν ότι δεν θα γυρίσουμε πίσω και είναι κολλημένοι στη μνήμη και στην πατρίδα την απέναντι. Ένας από αυτούς πολύ συγκλονιστικός ήρωας είναι ο δάσκαλος Αυγουστής. Ο δάσκαλος, το ότι είναι και δάσκαλος δεν είναι τυχαίο, έχει χάσει όλη την οικογένεια. Δεν υπάρχει κανένας δικός του πια. Ήρθε μόνος του. Και προσπαθεί να κάνει μάθημα στα παιδάκια, αλλά τα παιδιά μεγαλώνουν σε άλλο περιβάλλον, αρχίζουν, είπαμε, η προσαρμογή είναι. Η δύναμη της ζωής, μάλλον. Κάποια Κυριακή περιγράφεται το περιστατικό που είναι από τα πιο συγκινητικά του κειμένου, που έρχονται οι άνθρωποι του κράτους και μοιράζουν τους κλήρους. Και έχουν να πάει όλοι στην πλατεία, είναι πανηγύρι, γιατί θα πάρουν πια σπίτια. Θα μπορούν να χτίσουν και να ριζώσουν. Ο δάσκαλος προσπαθεί να τους αποτρέψει από αυτό. Και το έχει ρίξει στο πιωτό. Και τα παιδιά τον κοροϊδεύουν γιατί είναι μεθυσμένος στο σχολείο. Έχουμε πολλές τέτοιες τραγικές στιγμές. Αλλά η σκηνή που είναι ανεπανάληπτη και αλυσμόνητη είναι όταν όλοι γλεντάνε πια το ρίζωμα στη νέα πατρίδα και αυτός είναι μόνος του στο σχολείο κυριακάτικα και γράφει, μεθυσμένος τελείως, γράφει στον πίνακα με μεγάλα γράμματα «Μικρασία άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσε». Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πραγματικά αυτό που περιγράφεται και δείχνει και τη στάση, την έντιμη στάση κάποιων ανθρώπων έτσι εκείνης της περίοδου μέσα στην καταστροφή, και ενώ η ζωή κυλάει και πάει μπροστά και όπως πάντοτε έτσι πρέπει να συμβαίνει, ένας άνθρωπος μένει σε αυτό που χάθηκε. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και ένας άνθρωπος άλλης ηλικίας και που είχε χάσει τα πάντα. Ναι. Στα νεότερα χρόνια έχουμε με πολύ συγκλονιστικά κείμενα πάνω στην μικρασιατική καταστροφή και στην προσφυγιά πια. Υπάρχει και στα πολύ νεότερα, τώρα δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία ίσως, από το 2000 και έπειτα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 2005-2010, ένα βιβλίο που δεν το έχω μπροστά μου, αλλά ό,τι θυμάμαι, της Νατάσας Κεσμέτη, σύγχρονη συγγραφέα και σημαντική, που λέγεται, είναι η συλλογή διηγημάτων
Τώρα, ό,τι θυμάμαι, κύριε Παπά, γιατί μου βάλατε δύσκολα. Αυτή είναι πρώτα που προλάβουμε να πούμε. Έκανα επιλογή και πάλι κόβω και μετά δεν μένει τίποτα. Λοιπόν, στη Νατάσα Σκεσμέτη, η Βίργο και τα κρυφά και λαϊδόνια, ένα διήγημα έχει μια απίστευτη εικόνα. Το ότι φεύγουν, πάμε στην ενταλλαγή των πληθυσμών πια, μετά την συνθήκη της Λουζάνης το 1923, που έχουμε ενταλλαγή στους όρους της συνθήκης που υπέγραψε ο Βενιζέλος, που θα φύγουν οι άνθρωποι από τα χώματα, όσοι απομείνανε, της Καπαδοκίας πλέον, και θα μετεγκατασταθούν σε διάφορα μέρη του ελλαδικού χώρου. Και από την Κρήτη κυρίως θα έχουμε τους τουρκοκριτικούς που θα γυρίσουν πίσω και όλα αυτά τα φλιβερά φαινόμενα, το να ξεριζώνονται οι άνθρωποι. Υπάρχει μια σκηνή όπου οι άνθρωποι μπαίνουν, αφήσαν τα βόδια πίσω και τα ζώα τους που τα συνοδεύουν μέχρι την παραλία. Έρχονται τα ζώα, μπαίνουν οι άνθρωποι στις βάρκες να φύγουν και τα ζώα πίσω κλαίνε που μένουν στη στεριά χωρίς τους αφέντες τους. Είναι μια σκηνή. Θα ήθελα να μπορούσα να το διαβάσω, αλλά δεν. Ναι. Σε έναν άλλον. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Όχι. Εσείς θα μου πείτε. Ναι, γιατί το πήρα μονότερμα. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι από τα χρόνια στα χρόνια του Μεσοπολέμου είναι πιο κοντά τα ιστορικά στοιχεία αυτής της περίοδου, προφανώς, και θα λέγαμε ότι με μεγαλύτερη ευκολία μπορεί να αντλήσει οποιοδήποτε λογοτέχνης, είτε κατάγεται από τη Μικρασία είτε όχι από τα ιστορικά πεπραγμένα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουμε ίσως να μπαίνει σε πρώτο πλάνο η κατοχή, οι δυσκολίες. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Και στη λογοτεχνία και σε όλη την τέχνη. Και επόμενο είναι. Ναι. Γιατί είναι τα πιο φρέσκα γεγονότα, πάντα είναι πιο εντυπωσιακά, είναι αυτά που ζει ο καθένας, είναι τα βιώματα του ίδιου. Έτσι. Και έτσι πάμε, αλλά υπάρχουν ήδη και πολύ σημαντικό συγγραφέας της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έγραψε και είναι από τον Πόντο η καταγωγή του, να πάμε και σε άλλη, όχι μόνο Μικρασία, είναι το δράμα του ποντιακού ελληνισμού. Θα ήθελα να σας το διάβαζω ολόκληρο αυτό, γιατί είναι σύντομο διήγημα, αλλά θα παραλείψω. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Είναι ένα διήγημα το οποίο εγώ αγαπώ ιδιαιτέρως και δείχνει όλη τη σχέση του ίδιου του συγγραφέα που έχει γράψει για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιός, από προσφυγική καταγωγή και φιλόλογος, πολύ καλός φιλόλογος ο Ιωάννου, το ρίζωμα των ανθρώπων στη νέα πατρίδα. Και τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρο βιβλίο του λέγεται «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», γιατί η Θεσσαλονίκη δέχτηκε πολύ μεγάλο κύμα προσφύγων, όπως ξέρουμε. Και ήταν πάντα πρωτεύουσα των προσφύγων από παντού. Λέγεται «Η Παναγία», όχι «Η Παναγία», λάθος, «Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα». Μπορώ να διαβάσω ένα μέρος? Βεβαίως. «Στη μισοβυθισμένη μέσα στα χώματα αχυροποίητο, σε μια γωνιά του Νάρθικα, βρίσκεται σχεδόν παραπεταμένη η Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα. Κατεβαίνω αρκετά συχνά και την κοιτάζω πικροχαμογελώντας για την κοινή κατάντια μας. Δεν μοιάζει βέβαια με προσκύνημα αυτό που κάνω και το ξέρω καλά. Είναι πιο πολύ σαν επίσκεψη σε μια παλιά φιλενάδα της γιαγιάς μου και της προγιαγιάς μου, όπου πάω για να χαϊδευτώ και να κλαφτώ, μια και έχουν λείψει προπολού εκείνες. Το κερί τα ανάβω απλώς για να βλεπόμαστε καλύτερα. Κρυφοκοιταζόμαστε ώσπου να λιώσει και ύστερα τη φυλώ στα πεταχτά και φεύγω. Τα συναισθήματά μας πάντοτε τα καταπιέζουμε στο σπίτι. Ώρες-ώρες θαρώ πως κάτι θέλει να μου μιλήσει. Αυτό και να γίνει δεν πρόκειται να το θεωρήσω για θαύμα. Βλέπουμε εδώ τη σχέση του συγγραφέα με την εικόνα της Παναγίας. Mm-hmm. Πολλές ιστορίες, πολλά ανέκδοτα και μυστικά θα πρέπει να ξέρει για τους προγόνους μου. Αιώνες την προσκυνούσαν και την εμπιστεύονταν στην πατρίδα. Εκεί ήταν αρχόντισσα, είχε παλάτι δικό της αυτοκρατορικό. Εδώ, μόλις που της επιτρέπουν να κουρνιάζει σε αυτό τον άρθικα της αχυροποίητου. Πάλι καλά που δεν την έστειλαν ακόμα σε κανένα μουσείο. Η προσφυγιά κι αυτινής και η δική μας ούτε έληξε, ούτε πρόκειται ποτέ να λήξει. Χάσαμε τα σπίτια μας, τα παλάτια μας και ήρθαμε εδώ να παλεύουμε με τους σκληροτράχυλους ντόπιους που αμέσως μας όρμησαν. Τη ρευματοκρατόρισσα
τη φέρανε οι παππούλιδες μου από μια πολιτεία της Προποντίδας. Την άρπαξαν μια Κυριακή πρωί και φύγαν πάνω στα άλογα. Ο δεσπότης δεν πρόλαβε να βγάλει τα αμφιά του. Σαν ήρθε η είδηση πως έφτασαν οι τσέτες. Πρόσταξε μοναχά τον κόσμο να πάρει αμέσως τα βουνά και αυτός αφού τέλειωσε όπως τη λειτουργία ανέβηκε στο άλογο και καλπάζοντας μέσα στα χρυσά τους πρόσταξε. Οι γέροι και τα γυναικόπαιδα έτρεχαν το κατόπι. Γύρω τριγύρω έφερναν κύκλους τα παλικάρια και δίπλα στον δεσπότη ένας παλίκαρος με την εικόνα αγκαλιά πήγαινε πάνω στο άλογο. Κρύφτηκαν σε ένα σπήλαιο βαθύ και γλίτωσαν από τους τσέτες που πέρασαν από το διπλανό μονοπάτι. Στα μωρά είχαν δώσει μόκο, αφιόνι δηλαδή, και έτσι δεν κλαίγαν. Ήταν έμπειροι σε αυτά και από καιρό για όλα προετοιμασμένοι. Τη νύχτα κατέβηκαν κρυφά τα παλικάρια και πήραν κι άλλα πράγματα. Όμως τον Άγιο Γιώργη τον Αράπη κανένας δεν τον πρόλαβε. Τον είχαν κάψει οι Τούρκοι. Έκλαψε ο δεσπότης, σαν το έμαθε, και πήρε την απόφαση να τους οδηγήσει πια στην ελεύθερη πατρίδα. Σε 2-3 μέρες, τραβώντας συνεχώς κατά τα δυτικά, έφτασαν στον Εύρο και διάβηκαν σαν λιτανία το ρεύμα. Η ρευματοκρατόρισα συγκράτησε και πάλι το πολύ νερό. Και η συνέχεια είναι το πώς εγκαθίστανται στην εκκλησία που είναι πια από χρόνια τζαμί. Θέλετε λίγο ακόμα ή όχι? Βεβαίως, βεβαίως, να το ακούσουμε. Στη Θεσσαλονίκη τους πιο πολλούς τους τρίμωξαν στην Αχυροποίητο ή εκεί γύρω. Οι Τούρκοι είχαν μετατρέψει για αιώνες την τεράστια εκκλησία σε τζαμί και έτσι την είχαν μεγαρίσει. Μπορούσαν λοιπόν να τη μεγαρίσουν λιγάκι και ανοικονόμητοι πρόσφυγες. Αυτοί, αφού έστησαν την εικόνα τους στη θέση του ιερού, χώρισαν με κουβέρτες και σεντόνια χώρους σαν δωμάτια και άρχισαν να ζουν. Έρωτες, καυγάδες, ξυλοθερμοί, γλέντια, χαρές και γεννητούρια γίνονταν πίσω από τα κρεμασμένα σεντόνια, που τότε μόνο σηκώνονταν όλα όταν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στο γεγονός. Στα καρναβάλια καίγονταν το πελεκούδι. Εδώ μας δείχνει και τον τρόπο που ενσωματώνονται πια και προσαρμόζονται και η ζωή συνεχίζεται. Ως και οι μπαγιάτιδες Θεσσαλονικοί, μπαγιάτιδες βλέπετε τι ωραίο, προσπαθούσαν να λάβουν μέρος. Ύστερα από αυτά ήταν βέβαια περιττό να ξανααγιαστεί η εκκλησία, πράγμα όμως που έγινε μεγαλοπρεπώς, μόλις πέταξαν από μέσα τους πρόσφυγες. Η εικόνα φυσικά απόμεινε εχμάλωτη των ξένων παπάδων. Τις ιστορίες αυτές τις έμαθα πολύ αργότερα από ένα πλήθος ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει πλέον εκλείψει. Εκτός από την εικόνα, σχεδόν τίποτα άλλο δεν απομένει από εκείνη τη γενιά. Όσο την κοιτάζω, τόσο φαρώ όπως βλέπω στο πρόσωπό της τη γιαγιά μου. Έτσι θα ήταν βέβαια και η προγιαγιά μου. Οι άνθρωποι μοιάζουν στις δικές τους περιοχές. Μια συγκλονιστική πραγματικά γραφή. Και συνεχίζει, αλλά δεν χρειάζεται. Ναι, που περιγράφει και αυτή την ιδιαίτερη σχέση που είχαν με τα ιερά τους κοιμήλια οι πρόσφυγες. Είναι πάρα πολλές οι καταγραφές και σε δημοσιογραφικό επίπεδο που αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αυτοί κουβαλάνε μαζί τους τις εικόνες τους στα ιερά λείψανα. Δεν είναι κάτι που υπάρχει σε μία ή δύο αφηγήσεις, σε πάρα πολλές αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων. Βεβαίως. Και το απόσπασμα που διαβάσατε, κυρία Μαλάμου, πραγματικά μας το δείχνει αυτό και με ένα λογοτεχνικό τρόπο εξαιρετικό. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι. Επειδή πολλά λυπητερά είπαμε και δεν γίνεται αλλιώς, ήθελα να κλείσουμε με κάτι πιο αισιόδοξο. Γραμμένο από τον ποιητή του μείζωνος ελληνισμού, που έχει ρίζα βεβαίως από απέναντι. Μου επιτρέπετε ένα προσωπικό βίωμα. Μιλάω για τον Καβάφη. Ο Καβάφης λέει: «Είμαι Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξανδρία κλπ». Ο παππούς του υπέγραφε πρώτα Κάπα Φι Καβάφης, αντί Πι, μετά Πετρί το όνομα του πατέρα του. Ο Φωτιάδης, ο παππούς του εκ μητρός, ήταν μεγάλος άρχοντας στην Κωνσταντινούπολη. Και σε ένα ταξίδι μου στην Κωνσταντινούπολη βράδυ, ήπιαμε νερό από την κρίνη του Φωτιάδη, μια μαρμάρινη κρίνη με το όνομα του παππού του Καβάφη, ξέρετε. Ο Καβάφη λοιπόν, που έχει το αίσθημα της ιστορίας όσο κανένας ίσως, ο Σεφέρης θα έλεγα, και όλοι οι μεγάλοι ποιητές, βέβαια, αλλά μιλάμε για τους νεότερους, έχει γράψει σε ανύποπτο χρόνο, αλλά το 2015 ολοκληρώθηκε ένα ποίημα που λέγεται «Ιωνικών» με ωμέγα.
Μην ξεχνάμε ότι έγινε ο πρώτος διωγμός το 14 του ελληνικού στοιχείου από την Μικρή Θετική. Σε αυτό λοιπόν το λιγόστιχο ποίημα μιλάει για τους αρχαίους θεούς, τα σπασμένα αγάλματα και εκείνα και τις εφηβικές μορφές, αλλά δεν είναι οι αρχαίοι θεοί. Είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Να το διαβάσω και να κλείσουμε χωρίς άλλα και σας ευχαριστώ πολύ. Ιωνικών, γιατί τα σπάσαμε τα αγάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη. Σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνά σφρίγος από τη ζωή των. Και κάποτε εθερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο επάνω από τους λόφους σου περνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μας ξενάγησε σε αυτό τον κόσμο της λογοτεχνίας, της μνήμης, της νοσταλγίας, του τραύματος που έζησαν σημαντικοί εκπρόσωποι, σημαντικοί συγγραφείς που κατάγονται από την περιοχή της Μικρασίας, αλλά και την ματιά μας περιέγραψε επίσης των ελλαδιτών συγγραφέων μπροστά σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Κυρία Μαλάμου, θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που διαθέσατε και αυτό το εξαιρετικό υλικό που παρουσιάσατε στη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, και εσάς και τους ακροατές μας.